Πιστεύετε στους εξωγήινους? Εγώ είμαι ήδη εξωγήινος. Τρώω ανθρώπους. Καθόλου. Δεν ξέρω αυτοί που πιστεύετε στους εξωγήινους, άμα έχετε δει κάτι πραγματικά. Για μένα δεν υπάρχει ούτε δείγμα. Πιστεύω ότι υπάρχουν και φτιάχνουν και πυραμίδες. Ναι, σίγουρα. Για πες. Κοίτα, αν σκεφτείτε, ρε παιδί μου, πόσο τεράστιο είναι το σύμπαν. Είναι απλά περιόριστο. Είναι μαθηματικά σίγουρο ότι υπάρχουν. Δεν ξέρω να σου πω πόσο έξυπνοι ή χαζοί είναι ή πάνε όπως εμείς. Δεν έχω ιδέα, αλλά θα ανύπαρξη σίγουρα. Κοίτα, γενικά οι εξωγήινοι είναι πολύ σεξι πλάσματα και με καυλώνουν απίστευτα. Οπότε αγαπάω εξωγήινους επειδή είναι καβλιάριδες. Προσωπικά πιστεύω, επειδή όταν ερχόμαστε εδώ στον αγαπημένο μας Σύνταγμα, ναι, βλέπουμε πολλούς εξωγήινους γύρω μας. Άνθρωποι είναι αυτοί όμως, όχι εξωγήινοι. Σαν εξωγήινοι όμως. Δεν το πιστεύω, όχι. Ναι. Ναι. Μου φαίνεται λίγο απίστευτο τόσα εκατομμύρια χρόνια που είμαστε εμείς στη γη και που είναι όλοι οι πλανήτες και ό,τι υπάρχει τέλος πάντων, να είμαστε μόνο εμείς. Άνετα. Ναι, ναι, γιατί όχι. Τόσοι πλανήτες υπάρχουν και τόσοι άνθρωποι. Μόνο εμείς θα είμαστε τόσοι πλανήτες, λες. Όχι. Όχι. Καθόλου. Καθόλου. Είμαστε μόνοι μας σε όλα τα ηλιακά συστήματα. Σε όλα, σε όλα. Άρα όλα αυτά που δείχνουν ότι ήρθαν τα UFO και τέτοια είναι ψέματα. Μαλακίες είναι όλα. Κοίτα, ναι, πιστεύω. Όντως πιστεύω. Για πες. Πιστεύω πως υπάρχουν, αλλά τώρα να κάτσουν να κατέβουν εδώ να κάνουν τι. Ναι, πιστεύω, έχω δει και από κοντά. Γιατί πάνε σε άλλους πλανήτες, ποιο είναι? Από ό,τι έχω ακούσει και έχω δει, είναι ότι είναι πιο μπροστά το μέλλον, τέλος πάντων, από εμάς. Τώρα να κάτσουν να κάνουν στη γη τι. Πώς φαντάζεστε? Άσχημη σίγουρα. Κοντή, μεγάλα μάτια, λεπτά χέρια αλλά μακριά. Τους φαντάζομαι αρχικά πράσινους, γιατί αυτό βλέπω συνέχεια. Σαν εμετό. Με ένα μάτι, ονόφθαλμη ακριβώς, με δύο δάχτυλα στο κάθε χέρι. Δύο δάχτυλα. Ναι. Και είτε θα είναι πάρα πολύ ψηλή είτε πάρα πολύ κοντή. Μεσαίο ύψος δεν νομίζω. Έχουν γλίτσα, δεν ξέρω, έτσι τους φαντάζομαι. Σαν αυτούς που έβλεπε ο Μάκης το Ευτυχισμένο μαζί. Εγώ, Μάκης. Εσείς εξωγήινοι. Με κάτι κεραίες λογικά, αλλά κεφάλι σαν τρίγωνο. Κάπως έτσι, λεπτή, κοντή. Κοντή από εμάς. Ναι. Και κανένα χρώμα πράσινο, μπλε. Κάντε στρουμφάκια δηλαδή. Όχι, εντάξει, αντικειμενικά πιστεύω ότι είναι σαν εμάς. Άνθρωποι, πέρα από την πλάκα. Άνθρωποι με κεραίες. Όχι, άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι, απλά έξω από αυτόν τον πλανήτη. Εγώ πιστεύω κιόλας ότι μπορεί να είναι και ανάμεσά μας. Το πιστεύω. Όλα τα άλλα έχουμε δει. Θα δούμε τώρα τους εξωγήινους εδώ πέρα δίπλα μας. Και δεν τους αντιλαμβανόμαστε, δεν τους καταλαβαίνουμε. Μπορεί να έχουν μορφή ανθρώπου. Είναι άνθρωποι κι αυτοί. Πιστεύω ότι υπάρχουν, τώρα το πώς είναι, είναι ανάλογα τον πλανήτη, το κλίμα. Α, υπάρχουν σε κάθε πλανήτη διαφορετικοί εξωγήινοι. Άμα υπάρχουν σε όλους τους πλανήτες εξωγήινοι, ναι, υπάρχουν σε διαφορετικό πλανήτη, διαφορετικό είδος. Είναι όπως οι γάτες, τα λιοντάρια είναι με γούνα, οι τίγρες είναι στη ζούγκλα, τέτοια φάση. Δηλαδή αυτά που δείχνουν με τα UFO και όλα αυτά. Πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα του μοντάζ. Όχι, όχι, μαλακίες είναι. Μαλακίες είναι, μαλακίες. Ψέματα. Δεν θα ερχόντουσαν τόσο κοντά και δεν θα τους βλέπαμε, πιστεύω εμείς. Πόσοι πιστεύεις ότι είναι οι εξωγήινοι? Το διπλάσιο από ό,τι είμαστε εμείς. Θέλουν να μας βάλουν έναν τρόπο σκέψης και να μας μπερδέψουν γενικά με το τι υπάρχει και τι όχι. Όπως να ξέρετε ότι και τα περιστέρια δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά είναι κάμερες που μας ελέγχουν. Έχουν και μικρόφωνο πάνω για να μας βλέπουν όλους και να ξέρουν όλες μας τις κινήσεις. Εμένα είχαν έρθει δύο περιστέρια και καταχέσανε το μπαλκόνι. Ήταν και αυτά με κάμερες. Όχι, αυτό είναι απλά για να μας μπερδέψουν ότι και καλά υπάρχουν. Τεχνητό το χέσιμο, τεχνητό. Ακούνε μουσική, αν υπάρχουν. Άμα υπάρχουν, που δεν υπάρχουν, δεν θα ακούνε μουσική, αλλά άμα άκουγαν, θα άκουγαν είτε συνμπό είτε τρανό. Το σεξάκι θα τους βάζαμε, το καινούριο, yeah, και θα τους κάναμε ακριβώς σαν για εμάς. Εξ' που ακούγεται, τα βαϊμπάρανε μόλις. Τι μουσική θα ακούγαν? Λαϊκά. Τροπάνε, θα ακούγαν. Ακούνε, light. Ακούνε light. Εξωγήινοι, πυραμίδες. Φαντάζεστε ότι μπορεί κάποια στιγμή να συναντηθούμε με τους εξωγήινους? Κοίτα, αν είναι φιλικοί, ας έρθουν. Και αν είμαστε κι εμείς φιλικοί. Αν δεν είναι, όχι, δεν θα το ήθελα. Δεν θα το ήθελα. Τι θα κάνεις άμα ξαφνικά έρθουν οι εξωγήινοι? Δεν ξέρω, θα φύγω, θα αυτοκτονήσω. Φοβάσαι, ρε παιδί, με τους εξωγήινους ή οι εξωγήινοι είναι φίλοι μας? Φοβάμαι. Ελπίζω όχι άμεσα, αρχικά. Αν μπορούσατε τώρα να μιλήσετε σε έναν εξωγήινο, τι θα του λέγατε? Γεια σου, φίλε, τι κάνεις? Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα στους εξωγήινους, αν υπάρχουν, και στον κόσμο που θα δει το βίντεο. Ακούστε για μόνα. Εσύ. Αυτό που είπε. Μην τους φοβάσαι. Αν τους φοβάσαι, κάτσε σπίτι, ξέρω εγώ. Ζουν ανάμεσά μας. Ναι, μπορεί να ζουν ανάμεσά. Μπορεί να είναι ήδη και η μάνα σου. Μπορεί να είναι και η μάνα σου. Όσοι πιστεύετε ότι υπάρχουν εξωγήινοι, πραγματικά ζείτε σε ένα ψεύτικο κόσμο. Δεν ξέρω τι σας πλασάρουν εκεί έξω. Είναι όλα ψέματα, ούτε φαντάσματα, ούτε εξωγήινοι. Μην πιστεύετε τίποτα από αυτά. Ωραία. Βγείτε έξω και ό,τι βλέπετε στον αέρα που κινείται είναι ή πουλί ή μοντάζ. Ένα από τα δύο. Αυτά είχα να πω. Subscribe, like, share
Και το βίντεο top να κάνετε. Ξέρω ότι δεν υπάρχει, αλλά αν υπάρχετε, μην έρθετε εδώ. Δεν σας θέλω. Ένα μήνυμα γενικά σε αυτούς. Να κάνουν κάτι να πάρουμε ένα εθνικό στο πρωτάθλημα φέτος. Παιδιά, άμα έρθετε, ελάτε ειρηνικά, δεν ξέρω. Ελάτε εδώ. Επισκεφτείτε μας. Κάμε τον Κρις για να τη βρει. Κάμε τον Κρις. Έχουνε σεξουαλική ζωή. Δεν θα έχουνε. Κάνουνε σεξ. Κάνω μικρά εξωγενάκια. Αλλιώς πώς θα μεγαλώνουν οι εξωγήινοι. Ενώ πώς θα αναπτύσσουν το πολιτισμό. Θέλετε να έρθουν εδώ. Καλά είμαστε. Έχουμε ήδη πολλούς. Οπότε τώρα δεν λέει να άλλους. Αλλά δεν τα γαδέμαμε ερχόντουσαν. Subscribe θα μας κάνουν εξωγήινοι. Subscribe τώρα όλοι. Εξωγήινοι. Subscribe εννοείται. Τώρα.